Μία κινηματογραφική αλληγορία πάνω στο πένθος και την απώλεια είναι η ταινία «Η δεξιά τσέπη του Ράσου» που προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες. Τη νύχτα που πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος, η σκυλίτσα ενός μοναχικού καλόγερου γεννά 3 κουταβάκια. Την άλλη μέρα όμως εκείνη πεθαίνει και αυτός αποφασίζει να τα κρατήσει στη ζωή. Το έργο είναι μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Από τις σελίδες του βιβλίου του Γιάννη Μακρυδάκη στη μεγάλη οθόνη, «Η δεξιά τσέπη του Ράσου» είναι ένας ύμνος για την αγάπη πέρα αλλά και πολύ βαθιά στην ευρύτατη έννοια της πίστης. Μάρκο, έλα πάνω, σε θέλω. Περίμενε. Κράτα μου και μια σύριγγα. Μεγάλη. Τη χρειάζομαι, θα σου πω. Το ασήμαντο, όπως ένα μικρό εγκαταλελειμμένο ζώο, γίνεται οικουμενικό όταν συνδυαστεί όχι απλά με το θάνατο της μητέρας του, αλλά με το αντίκτυπο εκείνου του θανάτου στους ανθρώπους που μένουν πίσω και ζουν με τις αναμνήσεις. Και πρόκειται για αυτό τον ήρωα του Γιάννη του Μακρυδάκη, το μοναχό Βικέντιο. Έναν άνθρωπο απλό, ανθρώπινο, μα θα έλεγα διόλου απλοϊκό. Με σπάνια ευαισθησία, λυτή αφήγηση, όπως απαιτεί και το πρωτότυπο κείμενο, η κινηματογραφική μεταφορά της δεξιάς τσέπης του Ράσου μεταμορφώνεται σε σύγχρονη αλληγορία, μύθο και παραμύθι, που κουρνιάζει σαν το σκυλί που βρίσκει στέγη στην καρδιά του θεατή. Αυτό θέλω και εγώ να κάνω. Να χτυπάω την καμπάνα. Σούπερα παρέα. Η ΕΡΤ συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Λαπατάς. Στους κεντρικούς ρόλους ο Θοδωρής Αντωνιάδης, ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης και ο Μάνος Βακούσης. Η μάνα σας με έκανε να τα καταλάβω όλα αυτά. Γιατί με αγάπαγε και χαιρότανε. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Στη συνέχεια η εκπομπή στα τραγούδια Λεμενέ και στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων στις 12 ο Δημήτρης Καρανικόλας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.